Με απόλυτη επιτυχία στέθηκε ο φιλανθρωπικός αγώνας Ολυμπιακού και φίλων Ζιντάν κατά της φτώχειας με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Το γήπεδο σήμερα ήταν γεμάτο, πράγμα που σημαίνει πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε, τον τύπο, εσάς τους δημοσιογράφους, τους χορηγούς, γιατί είναι όλοι αυτοί που συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί σήμερα το σημερινό γεγονός. Οι εντυπώσεις που έμειναν από αυτό το παιχνίδι είναι ανεπανάληπτες, τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους ίδιους τους παίκτες. Βέβαια το ευχαριστηθήκαμε. Δεν ήταν εύκολο να πεις ή να είσαι συμπαίκτης ή να είσαι αντίπαλος αστέρια τέτοιου βιλονικού. Γιατί ο ΣΜΕ παίκτης είναι πραγματικά πολύ μεγάλη όπως ο Ζενίτ Ζιντάν. Η ατμόσφαιρα μάλιστα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σχολιάστηκε με τα καλύτερα λόγια. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψε σε αυτό το γήπεδο. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Από εδώ ξεκίνησε να παίζει στο Champions League. Εδώ ξεκίνησε να κάνει τα σημαντικά πράγματα. Εδώ είχαν την ευκαιρία να τον βρουν στο εξωτερικό και να ξεκινήσει αυτή την πορεία που έχει τώρα. Και έχει την εντύπωση, νιώθει αυτή τη στιγμή, πως μάλλον εδώ θα τελειώσει και την καριέρα του όταν έρθει εκείνη η ώρα. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτό που έζησε σήμερα. Για την ιστορία, το τελικό σκορ ήταν 2-2. Οι διεθνείς αστέρες προηγήθηκαν με 2 γκολ του Σαπίντο, ενώ για τον Ολυμπιακό και τα 2 γκολ πέτυχε ο Κώστας Μητρόγλου. Διεθνή ήταν η αναγνώριση για το φιλικό παιχνίδι κατά της στόχιας και την μεγάλη επιτυχία που είχε σε κάθε επίπεδο. Το φιλικό μάτς που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Καραϊσκάκι αποτέλεσε σημείο αναφοράς, καθώς δεν γίνονται συχνά τέτοιες εκδηλώσεις με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Νομίζω πάνω απ' όλα είχα μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Είχε ενθουσιασμό, χειροκρότησε κάθε ενέργεια. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι χωρίς άγχος, όλοι το ευχαριστηθήκαμε. Πάνω απ' όλα, φυσικά, είναι ο σκοπός για το παιχνίδι και νομίζω ότι όλοι μείναμε ευχαριστημένοι και ελπίζουμε ότι και εμείς με την παρουσία μας, αλλά και οι παίκτες του All Star δώσανε και έτσι μια χαρά στον κόσμο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά έδωσε εντυπωσιακό παρόν και μάλιστα σε δύσκολες εποχές. Και όλοι στο Σύλλογο δικαιολογημένα καμαρώνουν για τη μεγαλειώδη βραδιά και την ανταπόκριση των φίλων του Συλλόγου. Bueno, contento porque es un partido por una cosa, sabes, de provincia. Y bueno, yo creo que ayudar a la gente que no tenés comida y también dinero, yo creo que es una situación muy, muy buena. Y salir a jugar es fantástico. Sí. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι απλό, ήταν ένα παιχνίδι φιλικό. Ήταν πολύ σημαντικός ο σκοπός τον οποίο εξυπηρέτησε. Του αρέσει πάρα πολύ να βοηθάει όταν έχει την ευκαιρία, γιατί θέλει να υποστηρίζει και να βοηθάει τους ανθρώπους που υποφέρουν από τη φτώχεια, από την πείνα και από αρρώστιες. Και όποτε μπορεί να το κάνει αυτό, πιστεύω πως πραγματικά κάνει κάτι πολύ, πολύ όμορφο. Θεωρεί ότι απόψε ο σκοπός επιτεύχθη. Του κρέας και όλοι, έμος κουμπλί το νοστρο πιετίβο. Bueno. Yo creo que sí, un poco sí, yo creo que sí, porque sabes, los partidos así como con el jugador que vuelve también al club, yo creo que porque para mí también, no, Djordjevic, hay muchos jugadores que han jugado ahí, y bueno, también es una ocasión de volver y ver el estadio, también la afición que ha visto muchísimos años, y bueno, yo creo que es una situación muy buena y yo soy muy contento de venir hoy. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το σημερινό γεγονός, γιατί είδε ποδοσφαιριστές παλιούς του Ολυμπιακού, επίστρεψε στο γήπεδο αυτό, είδε τον Τζόρτζεβιτς, είδε τον κόσμο του Ολυμπιακού που πραγματικά του αρέσει πάρα πολύ και με αυτή την έννοια πιστεύει πως ήταν σήμερα κάτι φανταστικό. Se falta siempre cuando volvemos y a jugar y bueno, los fans sabemos que ayuda siempre a ganar y bueno, no puedo olvidar seguramente este ambiente. Η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι με τους φιλάθλους αυτούς είναι δύσκολο, είναι κάτι που πολύ δύσκολο να μπορείς να ξεχάσεις. Του αρέσει πάντα πάρα πολύ να επιστρέφει εδώ και ήταν σήμερα κάτι πολύ όμορφο. Σήμερα ο σκοπός ήταν διαφορετικό σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Πιστεύετε ότι το καταφέρανε αυτό που είχαν? Όχι el objetivo, αλλά bastante diferente de otros partidos. Hemos cumplido nuestro objetivo. Pienso, bueno, están diciendo que ya es lleno, es decir, que la gente responde muy bien y tenemos que agradecer todo el mundo, la prensa, también los sponsors, porque también ayudan por la población que necesita. Από ό,τι πληροφορήθηκε, το γήπεδο σήμερα ήταν γεμάτο, πράγμα που σημαίνει πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Φάνηκε κιόλας και γι' αυτό το λόγο θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ. Θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε, τον τύπο, εσάς τους δημοσιογράφους, τους χορηγούς, γιατί είναι όλοι αυτοί που συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί σήμερα το σημερινό γεγονός. Pero también el Estado Greco,
porque tenía la oportunidad para hacerlo acá y bueno, Ολυμπιακός también y tenemos que agradecer todo. Επίσης θέλει να ευχαριστήσει το ελληνικό κράτος και τον Ολυμπιακό γιατί προσφέρθηκαν στο να φιλοξενήσουν αυτό το γεγονός σήμερα. Γι' αυτό και το μεγάλο γεγονός είχε και την ανάλογη προβολή και αναγνώριση από τα διεθνή μέσα σε όλες τις γωνίες του κόσμου. Η ιστοσελίδα της UEFA ανέφερε «Αστέρια στάθηκαν απέναντι στη φτώχεια», ενώ στο επίσημο site για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπό την αιγίδα του οποίου διοργανώθηκε το μάτς, τονιζόταν «Ποδοσφαιρικός αγώνας σκόραρε για τα άτομα από την ΑΕΤΗ και το Πακιστάν που πλήττονται». Ο ούδος αγώνας κατά της φτώχειας αποτελεί το παράδειγμα για το πώς οι αθλητές, η οικογένεια του ΟΗΕ, ο κόσμος του αθλητισμού μαζί με τον Ολυμπιακό μπορούν να συνεργαστούν για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Ο Ολυμπιακός, το μεγαλύτερο σωματείο της Ελλάδος και από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, γεννήθηκε πριν από 85 χρόνια από την αγάπη απλών ανθρώπων του Πειραιά για τον αθλητισμό και έκτοτε δεν έχασε ούτε την πηξίδα του, ούτε χαλάρωσε τους δεσμούς του με την τοπική κοινότητα. C'est là qu'on voit que les Grecs sont peut-être très solidaires et quand il y a une chose importante, ils répondent présent en fait à tous les cas à ce genre de projet et de match. Voilà. Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε πριν από 8 χρόνια στην Ελβετία. Τα στάδια ήταν πάντα γεμάτα όταν πραγματοποιούταν ο αγώνας κατά της φτώχειας. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους Έλληνες που ανταποκριθήκαν σε αυτό το κάλεσμα. Αποδεικνύουν πως είναι πραγματικά φιλάνθρωποι και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε που δίνουν αυτό το καλό παράδειγμα παρόλο που ξέρουμε πως περνάνε δύσκολες στιγμές με την οικονομική κρίση. Bueno, es la octava edición del partido contra la pobreza de mis amigos con los amigos de Zidane. Σήμερα είναι ο 8ος αγώνας κατά της φτώχειας που διοργανώνουν οι φίλοι του, ο ίδιος μαζί με τον Ζιντάν και τους φίλους του. Es con mucho placer y orgullo que quiero agradecer a todos los que están colaborando con este evento. Είναι πολύ μεγάλη υπερηφάνεια και η χαρά και θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συνεργάζονται σήμερα για να διοργανωθεί, για να διεξαχθεί αυτό το γεγονός.